Ανοίξον το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομαι τη Βασίλη Δημήτρη και οφθήσομαι Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος το αυτής τα θαύματα. Ανοίξον το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξομαι τη Βασίλη Δημήτρη και οφθήσομαι Φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος το αυτής τα θαύματα. Υπεραγία Θεότα και σώσον ο τόπος μας σήμερα σε ένα πνευματικό ταξίδι, σε ένα ξεχωριστό μοναστικό χώρο στο περιβόλι της Παναγιάς, το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας που λέγεται Άγιον Όρος. Σήμερα θα ακολουθήσουμε φωτεινά, πνευματικά μονοπάτια. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα ανθρώπων που έφυγαν από τον κόσμο για να ψάξουν, να βρουν τη θέωση. Το πνευματικό μας ταξίδι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο ξεκινάει. Του μόνου Βασιλέως χαίρε θρόνε πύρινε του Παντοκράτορος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ρόδον το αμάραντον χαίρε ημών η βλαστήσασαν, το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασαν, το σφράδιον του πάντων βασιλέως χαίρε απειρόγα με κόσμου διάσωσμα. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αγνίας της αύρισμαν χαίρε δις εκ του πτώματος ημών, εξ ανέστημεν χαίρε η δείπνων κρίνων δεσποινών, πιστούς ευωδιάζων. Θυμά μας περιλαμβάνει ένα ειδικό αφιέρωμα στον Κελιώτη, πατέρα Ισάκ, στον Άγιο Γεώργιο το Φανερωμένο, όπου θα μας μοιήσει στα μυστικά του Αγίου Όρους και κυρίως της Ορθόδοξης πίστης. Ωσόσα και άφθονος τη γη, θείασον συγκροτήσαντας πνευματικών στερεώσον και εν τη θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίως. Όταν ήμουν έφηβος, μου είπε ένας αγιορείτης μοναχός, ο πατήρ Σιμεών από το Περού, ο Γρηγοριάτης, να διαβάσεις τις περιπέτειες ενός προσκυνητού και το γερωτικό. Είχα διαβάσει και η ζωή
των μοναχών κατά τους Αγίους Πατέρες. Αυτό το είχε εκδώσει η ζωή. Έτσι άναψε η σπίθα μέσα μου για τα βαθύτερα. Και όταν διάβασα τις περιπέτειες ενός προσκυνητού, διάβασα για το κουμποσκήνι και φανταζόμουν τι είναι αυτό το κουμποσκήνι. Έλεγα σκηνή με κόμπος. Επειδή είχα συνδεθεί με τον πατέρα Σημεών τον Κραγιόπουλο, έλεγε την ευχούλα για 5 λεπτά μέσα στο κήρυγμά του, στον ναό, σαν σε κατακόμβει, ενώ έξω ο κόσμος κυλιόταν στην αμαρτία. Άρχισα να λέω την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και μέσα μου έλεγα, «Τι ωραία να πάει και ο πνευματικός μου να γίνει μοναχός», γιατί θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ ακατάλληλο για αυτό το δρόμο. Με τη χάρη του Θεού ήρθα στο Άγιον Όρος τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, το 1976, και όλα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου μου μιλούσαν. Έδιναν ανέκφραστη αγαλίαση στη καρδιά μου. Το άφθορο χέρι του Αγίου Χρυσοστόμου, ο Τίμιος Σταυρός, ο Μυρός της Αγίας Μαρίνας, η καταγητική ατμόσφαιρα της Λυτής, έμενε στο συνοδικό και εκεί το αεράκι, το νερό που κυλούσε ήρεμα και γαλήνια. Δυσκολευόμουν λίγο με το κινητήριο και τον φόβο τον νίκησα διαφορετικά. Ήμουν έφηβος, 17 χρονών. Ξάπλωσα και είπα, «Πες ότι είσαι τώρα σε φέρετρο». Έτσι σιγά σιγά συνήθισα το συνοδικό. Και ο πατρισάβας ο γιατρός μας έδινε φυλάδια και ακούγαμε για την κυκλική προσευχή, για την ελικοειδή, για την ευθεία. Μα τι είναι αυτά? Και ο γέροντας μας έλεγε συνεχώς να λέμε την ευχή με το στόμα, γιατί για να την πάρει ο νους και να πάει στην καρδιά πρέπει να αρχίσει η προσευχή να λέγεται με το στόμα. Ήταν πολύ αυστηρός ο γέροντας. Δεν μας άφηνε ούτε να αργολογούμε. 10 και χρόνια δεν μιλούσε με λαϊκούς και σιγά σιγά με την ευλογία του έφτασα εδώ που έφτασα. Τα είπαμε και στην Αμερική για τις διαδικτυακές μας συναντήσεις και πιστεύω ακράδαντα ότι η χάρη του, οι πρεσβείες του με προστατεύουν. Τι είναι η κυκλική προσευχή? Προσπαθείς να ενώσεις το νου με την καρδιά. Είναι απλανής προσευχή, γιατί από την ευθεία και από την ελικοειδή μπορεί να έρθει η πλάνη. Και από την κυκλική μπορεί να έρθει η πλάνη, όταν δεν γίνεται σωστά. Όταν δεν υπάρχει αγώνας, όταν δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν μπορεί να την κάνεις την κυκλική προσευχή αν δεν έχεις ευλογία από το πνευματικό σου. Θυμάμαι ο Άγιος Πορφύριος έλεγε σε μια ψυχή που ειδονευόταν από την προσευχή εμπαθώς να προσεύχεται με τις ακολουθίες, με τις ευχές των ακολουθιών και όχι με την ευχή του Ιησού. Τι είναι η ευθεία προσευχή? Βλέπεις την εικόνα του Χριστού της Παναγίας και λες, «Παναγία μου βοήθαμε, Άγιε μου βοήθησε, Άγιε μου Γεώργιε, βοήθαμε, Χριστέ μου βοήθαμε» και τίποτα παραπάνω. Η ελικοειδής έχει ελιγμούς. Θεέ Παντοκράτορα, περινόητε, τριαδικέ. Αυτά υπάρχουν μέσα στα βιβλία των Ιερών Ακολουθιών. Αλλά τα διαβάσουμε
απλανώς διότι αυτά τα έγραψαν Άγιοι Πατέρες. Όταν όμως κάνεις από μόνος σου αυτοσχέδια προσευχή, αυτό είναι η ελικοειδής προσευχή, μπορεί να φανταστείς και να έρθει η πλάνη. Όταν κάνουμε την κυκλική προσευχή δεν φανταζόμαστε ούτε το Χριστό μας, ούτε τα αίματά Του, ούτε το Σταυρό Του, ούτε τα πάθη Του, ούτε το ακάθινο στεφάνι, τίποτα μα τίποτα. Μόνο ταπεινά λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», σαν να είμαστε μπροστά στο Χριστό μας, χωρίς να φανταζόμαστε το Χριστό μας. Ούτε τα λόγια της ευχής, τίποτα. Γιατί υπήρχε και η πλάνη των Ρώσων μοναχών στην Ιερά Σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Ο διάβολος είναι πνεύμα λεπτό και μπορεί να μπει μέσα στην ψυχή σου και να σε πλανέσει. Όταν περπατήσουμε σωστά, έτσι όπως μας δίδαξαν οι Άγιοι μας Πατέρες, γαλινεύουμε την ψυχή μας, την δυναμώνουμε και αντέχουμε στις τρικυμίες της ζωής. Αληθώς χαιρεδεσποινών των δόσων ομοίως πάντων δωρεών εξαλήφοντων ακατανόητων βάθος ύψος αρήτων απειρών. Όπως και όλα τα κελιά, διοικητικά, ανήκουν σε κάποια μονή. Το Άγιος Γεώργιος Φανερωμένος ανήκει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Εδώ είναι τα σύνορα των καριών κατά το αυτοκρατορικό συγκύλιο του Μανουήλ του Παλαιολόγου. Ξεκινούν από εδώ και φτάνουν μέχρι τον Άγιο Γεώργιο κάτω από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Όταν ήρθα τα βρήκα όλα γκρεμισμένα. Ο τελευταίος μοναχός του κελιού, ο γέροντας Γεώργιος, είχε ένα πολύ μεγάλο πειρασμό. Αυτό μου το είπε ο γέροντας Ευγένιος από το γειτονικό κελί των Αγίων Αναργύρων. Τον έλεγε ο διάβολος, δεν θα σε αφήσω τίποτα όρθιο εδώ. Και τον παρηγορούσε ο γέροντας Ευγένιος. Όμως, επειδή είχε πολύ πλούσια στην καρδιά του τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ο διάβολος ήθελε να τον κουράσει. Και πράγματι όταν ήρθα, μέσα στην εκκλησία ήταν ένα κάρο από μπάζα. Ο Τρούλος έγερνε. Πρόλαβα και έκανα 3 θείες λειτουργίες πριν, στο παλιό το τέμπλο. Αλλά μετά είδα ένα ποντικό με μια μαλλιαρή ουρά πάνω, ενώ πρώτα δεν τον έβλεπα και κατάλαβα ότι ο Τρούλος έγειρε κι άλλο. 2 καμάρες άρχισαν να διαλύονται, γιατί η εκκλησία είναι κτισμένη με τον παραδοσιακό τρόπο, με τα δοκάρια, με τον πυλό. Και εμείς όταν κάναμε τις μεντοενέσεις, γεμίσαμε πολλά κενά μέσα. Και τώρα που σας λέω για τα δοκάρια, θυμήθηκα τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χριστόδουλο, τον Μακαριστό, που έλεγε «Εάν από μια εκκλησία, από ένα σπίτι, βγάλεις το πρώτο δοκάρι, θα ακολουθήσουν και τα άλλα». Έτσι λοιπόν θα βγάλουν το θρήσκευμα από τις ταυτότητες και μετά θα βγάλουν το σταυρό από το κοντάρι, και το σταυρό από τη σημαία και δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Γι' αυτό έλεγε και ο δικός μας ο γέροντας, «Πατέρες, τα έργα μας είναι φτωχά, γι' αυτό να ομολογούμε τον Θεό μας όταν παρουσιάζεται στην καθημερινότητά μας κάποια ευκαιρία, όμως με αγάπη». Στο κελί αυτό πέρασαν Άγιοι Γέροντες, οι λεγόμενοι Χατζηγιώργηδες.
Ο Χατζηγιώργης είχε έρθει από την Κεσάρια, μικρός, 18 ετών, είχε πάει στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Δεν είχαν ψάρια. Προσευχήθηκε και ήρθαν ψάρια και κατάλαβαν οι πατέρες ότι το παιδί αυτό είναι χαριτωμένο. Για να μην καινοδοξήσει, έφυγε στα Καυσοκαλύβια, στο κελί που κοιμήθηκε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά ήταν μικρός και τότε ήταν τουρκοκρατία, 1828, και τον έκρυβε ο γεροντάς του σε μια σπηλιά για 4 χρόνια. Μετά ανέβηκαν πάνω στην κερασιά και με 2 άλλους ιερομονάχους δεν έτρωγαν ούτε λάδι. Και το Πάσχα έβαφαν αυγά, αντί για αυγά, πατάτες. Όταν διαλύθηκε η συνοδεία, η πολυπληθή συνοδεία πάνω στην κερασιά, γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνος και ο Χατζηγιώργης, αλλά όπως λέγει και ο Άγιος Παΐσιος, ήταν ο Χατζηγιώργης απλήψυχη και τους έλεγε για το θέμα που είχε γίνει στην Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος για την αγάπη του Θεού, βρείτε τα. Διαλύθηκε η συνοδεία του με εντολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με την βούλα της Ιεράς Κοινότητας. Ήρθαν 6 πατέρες εδώ, από τους οποίους η ψυχή της συνοδείας ήταν ο γέροντας Παχώμιος, που την προσωπογραφία του την έχω εκεί. Και κανονικά, αφού έχουν τόσα υπερφυσικά σημεία στη ζωή τους, τουλάχιστον είναι οσιωκές μορφές του Αγίου Όρους. Εδώ, σε αυτή τη θέση που είμαι εγώ, ήταν ένα παλιό καθιστικό, θα λέγαμε, και ίσως να ήταν και εδώ που ο Άγιος Γεώργιος έδειξε τη χάρη του. Ήρθαν ληστές να ληστέψουν το κελί και τους άνοιξε ένας νεαρός μοναχός. Τώρα ήταν με ράσα, ήταν νεαρός με λαϊκά, αυτή τη λεπτομέρεια ποιος να την γνωρίζει. Και όταν πέρασε η ώρα, δεν ήρθε αυτός ο νεαρός που υποτίθεται ότι πήγε να τους κεράσει, να βρει τα κεράσματα, και πήγε να σηκωθούν για να δουν πώς θα κλέψουν την εκκλησία, αλλά δεν μπορούσαν, η χάρη του Θεού τους είχε καθυλώσει. Και άρχισε να ουρλιάζουν, «Ελάτε εδώ γιατί θα σας πετσοκόψουμε». Άκουσαν οι γέροντες του κελιού, ήρθαν εδώ και ξαφιάστηκαν. «Πώς μπήκατε μέσα», λέει, «αφού είχαμε κλειστεί την πόρτα». Και είπαν ότι ένας νεαρός μας άνοιξε. Κατάλαβαν αυτό το θαύμα, έφεραν την εικόνα και είπε «αυτός μας άνοιξε». Μετανόησαν οι ληστές και μάλιστα στα πρακτικά της Μεγίσης Λαύρας αναφέρεται ο αρχιληστής Σταμάτης που έγινε μοναχός στα Καρούλια. Ο γέροντας Ευλόγιος, καθώς προσευχόταν στον καναπέ του εκεί, έλεγε τη μονολόγηστη ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», είδε από το παράθυρο να μπαίνει ένας διάβολος και ψυχράθηκε, θερμάθηκε πιο πολύ η προσευχή του και παρακάλεσε τον Άγιο Γεώργιο, το γέροντά του, και ένας σταυρός που ήταν αναρτημένος στον τοίχο ξεκρεμάστηκε και τον έδιωξε το διάβολο. «Να γιατί φοράμε το σταυρό μας, το στήθος, και δεν πρέπει να το βγάζουμε ποτέ μα ποτέ. Αυτό θα φέρει η παγκοσμιοποίηση και ο οικουμενισμός. Δεν θα μας αφήνουν ούτε το σταυρό να έχουμε». «Σιγά», θα μου πει κάποιος, «σιγά, δεν βλέπουμε τι γίνεται στον Καναδά. Με διαφορετικό κουταλάκι», λέει, «θα κοινωνείτε και αντί για μάκτο θα έχετε χαρτοπετσέτα», και έδειχνε τις χαρτοπετσέτες που τις ρίχνανε στον κάδο των αχρήστων.
Γιατί σκουπίζεσαι? Μήπως είναι κάποιος μαργαρίτης? Στα γένια σου και τα λοιπά σκουπίζεσαι, δίνεις την αγάπη σου στο Θεό, την ευλάβειά σου, σέβεσαι την ιερότητα του μυστηρίου. Μέσα από τα μυστήρια θα έρθει η σωτηρία μας. Με έλεγε ένας καθηγητής, ο θεολόγος. Όχι, ήταν θεολόγος ήταν. Τι είναι τα μυστήρια? Και εγώ είπα το γεφύρι που μας περνάει από τη μία όχθη στην άλλη, από την επίγεια ζωή στον παράδεισο. Και με έδωσε πολύ καλό βαθμό. Εκτός από το γέροντα Ευλόγιο, που στο ιστορικό που γράψαμε έχει πολλά άλλα σημεία υπερφυσικά, ήταν ο γέροντας Γεώργιος, ο οποίος ζούσε τις θείες και ουράνιες εμπειρίες. Αγκάλιαζε και τον αγκάλιαζε το άκτιστο φως. Έβλεπε στις εικόνες του τέμπλου και ερχόταν εκτός εαυτού. Και τον έλεγε ο επίσκοπος Ροδοστόλου, «Γέροντα αυτά δεν συμβαίνουν, δεν μπορούν να συμβαίνουν εδώ πέρα σε εσάς που έχετε αγροτικές δουλειές και σε εμάς υγιείς καρδιές. Να ήσουν, λέει, στα κατουνάκια, στην γερασιά, στα καρούλια, τα απόμερα κτλ. Ναι, το καταλαβαίνω. Τα έλεγε αυτά για να γνωρίσει και άλλα από τη θεϊκή του ψυχή. Και τον έλεγε ο γέροντας, «Σεβασμιότατε, όταν είμαι στα χωράφια, λέω την ευχή του Ιησού κατά την εντολή των γερόντων μου, αλλά καταλαβαίνω τότε ποιος είμαι. Εδώ όμως, όταν μου έρθει αυτό το πολύ ευλογημένο δώρο του Θεού, έρχομαι εκτός εαυτού, αλλά ζω πολύ όμορφα». Πόσα άλλα έζησαν αυτά τα άλλα γεροντάκια, τα άγια γεροντάκια. Εδώ ήταν και ο Όσιος ασκητής Παχώμιος, που προφήτευσε την κίνησή του και είπε στον γέροντα Γεώργιο να πας να ειδοποιήσεις τους πατέρες, να πάρεις ψάρια για να γιορτάσετε τον Άγιο Γεώργιο, αλλά χωρίς εμένα, διότι εγώ την προηγούμενη μέρα, αύριο δηλαδή, θα κοιμηθώ, θα με πάρει ο Θεός. Και ο γέροντας του Ευλόγιος είπε στον γέροντα Γεώργιο, θα κοιμηθείς σε ηλικία 80 ετών. Και τον έλεγε ο γιατρός, ένας ψηλός, το θυμόμουν, εγώ ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Δεν έχεις τίποτα, γέροντα. Όχι, λέει, θα με πάρει ο Θεός. Και έλεγε στους πατέρες, ψάλτε όσο μπορείτε πιο ζεστά στον Άγιο. Δεν θα έχω άλλη χρονιά για να τον αναπαύσω. Είχανε τόση αγάπη στον Άγιο τα γεροντάκια, στον Άγιο που προστάτευε το κελί. Του ήρθε μια κατάσχετη δυσεντερία, όπως μου είπαν οι πατέρες, και πραγματικά τον πήρε ο Θεός στη χρονιά που διήνυε το 80ο έτος κατά την πρόληψη, κατά την προφητεία του γέροντος του Ευλογίου. Και ο Χατζηγιώργης έχει πολλά στη ζωή του ευλογημένα. Μια φορά έστειλε μια επιστολή στον Τσάρο και τον είπε, μην κάνεις την τάδε ημερομηνία την εκδρομή με τη βασιλική σου άμαξα. Αυτός γέλασε και είπε, κοίταξε να δεις το γεροντάκι τι σκέφτηκε για να πάρει χρήματα. Του έδωσε χρήματα, αλλά κράτησε την επιστολή και μια μέρα έκανε με τη βασιλική του οικογένεια την εκδρομή και ανετράπη η άμαξα η βασιλική. Και θυμήθηκε τότε την πρόρηση του γέροντα, είδε την επιστολή του και κατάλαβε ότι το γεροντάκι αυτό ήταν Άγιο και άρχισε να στέλνει αξιωματούχους από την Τσαρική Αυλή να τον βλέπουν εδώ. Φθονήθηκε, μεσολάβησε και η Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, η μετατροπή της από ελληνικό σε ρωσικό, και διώχθηκε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη από το κελί του Αγίου Στεφάνου. Όταν διώχθηκε από την Κερασιά, πήγε σε κελί του Αγίου Στεφάνου της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, στο δασονομείο του σημερινό. Εδώ, σε εκείνη την γωνιά, υπάρχει πάλι ο Άγιος Στέφανος, που ήταν, η πόρτα που έμπαινε μέσα στο ιερό. Όταν από εδώ πρέπει 2 χρόνια να έζησε στο κελί, εδώ με τους πατέρες,
εγκαταστάθηκε στον Άγιο Στέφανο πάλι δίπλα από το κηρύγμα, διώχθηκε και από εκεί και πήγε στην Κωνσταντινούπολη στην Ιερά Μονή του Αγίου Στεφάνου. Και λέω, όλα αυτά είναι τυχαία? Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τυχαία. Και γιατί μπροστά πάντοτε ο Άγιος Στέφανος? Διότι το γεροντάκι ο Χατζηγιώργης συγχωρούσε. Αυτό να κάνουμε και εμείς στη ζωή μας, να συγχωρούμε. Έργα δεν κάνουμε, αλλά κακία να μην κρατάμε στην καρδιά μας, να συγχωρούμε τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τα παιδιά μας, το γείτονα, τον πλησίον, τους πολιτικούς μας, με καλή προαίρεση θα τους ελέγχουμε, θα τους λέμε, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Την πατρίδα πρέπει να την αγαπάμε. Τι έλεγε ο Κολοκοτρώνης? Αν η πατρίδα μου πάει καλά και το σπίτι μου θα πάει καλά. Αν η πατρίδα μου δεν πάει καλά και το σπίτι μου πάει καλά, να το κλαίω. Αυτά τα μηνύματα λοιπόν και πολλά άλλα δεχόμαστε από τη ζωή των Αγίων Γερόντων. Και σε αυτό το κελί δεν υπήρχε άνθρωπος να ανάψει ένα κερί. Και αξίωσε ο Άγιος Γεώργιος εμένα το φτωχό και με όποιους έρχονται μαζί μου, ανάβουμε τα καντήλια, ανάβουμε κανένα κερί, διότι ο κόσμος κάθε μέρα μας λέει τα προβλήματά του και τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται παρά μόνο με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού δεν λειτουργεί μαγικά. Πρέπει να λέμε την ευχή του Ιησού, να προσευχόμεθα. Ενεργούμενος την οικουμένη πασών αγύριψα όλουσαν των Κύριων υμνείτε τα έργα και υπερήψουτε. Ο γέροντας Ευλόγιος που βλέπετε ήταν η ψυχή της συνοδείας. Ο Παχώμιος, ο γέροντάς του, όταν διαλύθηκε η συνοδεία του Χατζηγιώργη, δεν είχε καλό τέλος και τον βοήθησαν πάρα πολύ οι προσευχές του Αγίου Γέροντος Ευλογίου, τον παρακαλούσε. Γι' αυτό πολλές φορές σώζουν οι υποτακτικοί τους γέροντες και όχι οι γέροντες τους υποτακτικούς. 1840 1948 100 χρόνια είχε στη ζωή του ο γέροντας και σε ηλικία 100 ετών έφαγε ξύλο από τους δαίμονες. Πήγαν οι πατέρες στις δουλειές τους, στα εργόχειρα, στο διακόνημά τους και καμιά τριανταριά δαίμονες, όπως είπε, τον άφησαν ανέστητο κάτω, γιατί τους ενοχλούσε. Όπως είπα, τα Άγια αυτά γεροντάκια όταν έφυγαν, 20 χρόνια έμεινε εγκατελειμμένο το κελί και εγώ δεν το ήθελα. Αλλά μου είπε ένας πατέρας της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, αν δεν μπορείς να το πάρεις, μην το παίρνεις, πάρε τον Άγιο Νικόλαο, το κελί που είναι πιο κάτω από μένα, που μου είχε πει να το πάρω ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος με απόφαση της Ιεράς Συνάξεως. Όμως, επειδή μου το είπε αυτό ο πατέρας, αν δεν μπορείς μην το παίρνεις και πάρει τον Άγιο Νικόλαο,
μου ανέπαυσε και είπα θα γίνω ζητιάνος του Αγίου Γεωργίου. Πήρα τηλέφωνο στην Κύπρο γιατί με βοήθησαν να κάνουμε την αρχή στο αγίασμα της Παναγίας Γλυκοφιλούσης και κυρίως ένας ευκατάστατος η Παναγία να τον έχει καλά. Και οι ίδιοι μου είπαν έλα στην Κύπρο και θα σε βοηθήσουμε. Και πράγματι από τότε, από το 2002 που ήρθα εδώ, κάθε δεύτερο χρόνο πηγαίνω στην Κύπρο και τώρα όχι τόσο για έρανο, αλλά διότι έχουμε συνάψει πνευματικούς δεσμούς με πολλούς Κυπρίους και έρχονται στο κελί και χαίρονται τους κόπους και τις ευλογίες τους. Όμως και εγώ δεν σταματούσα να εργάζομαι, έκανα κάποιες εκδόσεις. Το πρώτο μου βιβλίο που είχα εκδώσει ήταν το βιβλίο αυτό, «Γνωριμία με την Αγία Γη Σινά και Ισραήλ», «Γνωριμία με την Αγία Γη Ισραήλ, Σινά και Αίγυπτο», του κυρίου Γεωργίου Βουτσουρή και της καλής του συζύγου. Είχαμε εκδώσει 5.000 βιβλία σε μια περίοδο που στα Ιεροσόλυμα δεν πήγαινε προσκυνητέ. Και το είχαμε διαφημίσει στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε της Λυδίας Φιλιππισίας και έτσι ο κόσμος και με τον Ορθόδοξο τύπο, αντί να δώσει 14 ευρώ που ήταν το βιβλίο αυτό, μου έδιναν περισσότερα και σιγά σιγά στήριξα την Εκκλησία. Τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερήψουτε εις πάντας τους αιώνας. Εάν δεν είμαστε εντάξει στην πρακτική μας ζωή, δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη λεγόμενη κυκλική προσευχή, διότι θα σε ελέγχει η συνείδησή σου. Δεν μπορεί ο άλλος να πεινάει και εσύ να σκύβεις το κεφάλι σου και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Βέβαια, ο Άγιος Ισάκος Ιερός είπε «Μίζων πασών των αιρετών η διάκριση». Δεν θα αφήσουμε να πεινάσουν τα παιδιά μας επειδή δεν έκανα καλό κουμάντο οι άλλοι και ζητάνε να τους κρατήσουμε στη ζωή. Μίζουν πασό των αρετών η διάκριση. Αλλά όμως ο καθένας πρέπει να έχει την εσπλαχνία και την καταδύναμη ελεημοσύνη. Και όταν είσαι διακριτικός και στο θέμα της ελεημοσύνης, εντάξει, τότε μπορείς να προσευχηθείς. Ο Άγιος, και να το κλείσω εδώ, ο Άγιος Παΐσιος μου είχε πει εμένα προσωπικά «Σωτήρες δεν είμαστε. Ο Θεός θα σώσει τον κόσμο. Εμείς όμως πρέπει να ζητούμε τον Άρτο τον Επιούσιο». Ποιος είναι ο Άρτος ο Επιούσιος? Το καθημερινό μας καθήκον δεν είναι μόνο ο Άρτος ο υλικός, αλλά είναι και ο πνευματικός ο Άρτος. Όλα λοιπόν είναι αλληλένδετα, διότι ο άνθρωπος έχει και ψυχή και σώμα. Και δεν πρέπει να βάζουμε το σώμα ούτε τη ψυχή παραμερισμένα, αλλά πρέπει να ενδιαφερόμαστε και για τα δύο, διότι το σώμα βοηθάει τη ψυχή και η ψυχή το σώμα. Πάνω απ' όλα όμως η ψυχή, γιατί αυτή θα μείνει αιώνια. Κρατώντας αυτά τα... Δεν τελειώνουν αυτά. Δεν τελειώνουν. Δεν τελειώνουν, Πάτερ μου, αυτά τα λόγια, γιατί είναι λόγια καρδιάς. Είναι ψυχής, πνεύματος, αλλά έχουν μέσα και την ύλη. Αυτή που παλεύουμε εμείς, οι κοσμικοί, περισσότερο από ότι οι άνθρωποι του Αγίου Όρους, των μοναστηριών, όλης της Ορθοδοξίας.
Εσείς αυτό που σφάλετε είναι το εξής και σας μειώνει πάρα πολύ, διότι δεν μπολιάζετε τον αγώνα σας για την επιβίωση και τον πόνο της ζωής με τον Χριστό. Πονάτε που πονάτε, ευλογημένοι, μπολιάστε τον Χριστό, μπολιάστε τον πόνο σας και τον κόπο σας με τον Χριστό. Δεν τον μπολιάζετε και πάνε όλα χαμένα. Ενώ αυτός που μπολιάζει τον πόνο του με τον Χριστό, είτε κερδίσει είτε χάσει, πάντοτε βρίσκεται στην επιφάνεια. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός. Αυτό σημαίνει μοναχισμός, αυτό σημαίνει ορθοδοξία. Λάβος εν οίκο Θεού ημών και εκβοήσομεν χαίρε κόσμο δεσποινών, χαίρε Μαρίων, Κυρία πάντων ημών, χαίρε. Άγιε Θεού, πέσετε υπερημών, Γεώργιε Μακαραγωρίστης, τον Θείον Αγώνα, ηξιώθης επιτύχη, εις επουρανίου εφρουσίνης, υπέρσον δούλων πρεσβεύων προς Κύριον. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, εν νίκησας δόλμα τυραννικών, εν θέης αγώσιν, αλλά Θεό με αφητά, τεσσές μες οικίες υπηρώνε, υπό τον όσον υπόδεων πάντοτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Ναός ποιηματίσας του Παλουργού, του εις της εικόνη προσπεράζοντας ευλαβώς, Γεώργιε μάκαρτες ευχέσου, κακή την ίδια δείξον του Πνεύματος, και νικαιαή και εις τους αιώνας του αιώνων αμή, Συ Παρθενέ άσκηλε της ελής, ψυχής παρεπών, ισχύστε και διεπείς, της δεσποτισμένης μου καρδίας, Συ το φως το ανέσπερο πάντοτε. Ως τον πνευμανόντον ελευθερωτής, εκάμπτον πόλη περάσπιστης, ασθενούντον ιατρός, βασιλέον υπέρνοχος, τροπέο φόρε μεγαλομάχης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σηκάσιμον. Εικόνη όμορφε γλυκοφιλούσος ευθύ, αγκάρα σου φέρουσα τον του πεντό σπίτι, η κύμη σου φύλατε, πόθο της εθνικός άνα που πάσης ανάγκης, πέρουσα τα σακίνα στον λαμπρό σου θαυμάτο, μονή του Γεωργίου, φρουρούσα λιτές, ατιμήτη σου. Τον δεινόν ευχάρι στήριο. Είναι Άγιο Λύσου του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, που λέγεται και φανερωμένος, γιατί φανέρωσε τη χάρη του διαχρονικά πλούσια σε αυτό το κελί. Η επωνυμία αυτή του φανερωμένου απαντάται και στο αυτοκρατορικό συντήριο του Μανουήλ του Παλαιολόγου. Η χάρα αυτή είναι του τελευταίου μοναχού του κελιού, του γέροντα Γεώργιου από το Σουφρί, που αξιώθηκε και πήγα στον σπίτι που γεννήθηκε. Εδώ, σε αυτή τη θέση, ήταν η εικόνα ή θαυματουργός του Αγίου Γεωργίου
που φυλάσσεται τώρα στην Ιερά Παντοκράτορος. Στην εικόνα του Χριστού, στη θέση αυτή και στη θέση της Παναγίας, υπήρχαν άλλες εικόνες από το Παλιό Τέμπλο, που και αυτές φυλάσσονται στην Ιερά Παντοκράτορος. Στη θέση εδώ, ψηλά, υπήρχε ένας πολύ μεγάλος επιτάφιος χρυσοκέντητος που τον έκλειψαν. Και όπως μου είπαν οι πατέρες, τον έκλειψε ο διοικητής των ολοκαπών της αστυνομίας, ο οποίος όμως δεν είχε καλό τέλος. Οι κάρες των Αγίου Γερόντου του Γέροντα Ευλογίου και του Γέροντα Παχωμίου του Δευτέρου, γιατί όπως σας είπα, ο πρώτος γέροντας, ο Παχώμιος, δεν είχε καλό τέλος και τον έσωσε μες προσευχές του και με τα σαρατερίτουρα και με τα κοντοσχήνια των πατέρων, ο γέροντας Ευλόγιος, ο υποτακτικός του, ο οποίος είχε καταστάσεις μεγάλες, περπατούσε το μονοπάτι που πάει για καρδιές και πλησιαζόμενος από φωτεινή νεφέλη. Τις χάρες λοιπόν των Αγίων Γερόντων Ευλογίου και Παχωμίου του Δευτέρου τις έχουν πατέρες σε ένα κερί, τις πήραν πριν να έρθω εδώ, όπως και κάποιες άλλες εικόνες και στα σύρια άλλοι πατέρες. Εγώ δεν γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η πλούσια παράδοση σε αυτό το κελί. Ευχαριστώ τον Θεό που αναξίως μπορώ και ανάλογα τα κανδύλια αυτού του ιστορικού ιερού κελιού και τα υπόλοιπα το αν θα έρθει η εικόνα, οι εικόνες, οι χάρες των Αγίων Γερόντων είναι θέμα του Τριαδικού μας Θεού, της Παναγίας μας και του Αγίου Γεωργίου. Ανώβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων. Εδώ είναι το προσωρινό μας εργαστήριο του Λιβανιού. Επειδή έπρεπε να αλλάξουμε το πάτωμα, η Αγία Τράπεζα που ήταν επάνω γκρεμίστηκε και επειδή τις πέτρες δεν μπορούσαμε να τις πάμε αλλού, τις κάναμε Αγία Τράπεζα εδώ και προσκομιδή και τα χώματα που περίσσεψαν τα πήγαμε σε ένα μέρος και κάναμε εκεί το κημητήριο των πατέρων. Πρώτα τις κάρες τους τις είχαν εδώ και τα οστά τους τα είχαν στο ιερό από έξω και βρεχόντουσαν. Μέσα στα οστά αυτά είναι και τα οστά που διαφυλάχθηκαν από τους γέροντες Ευλόγιο και Παχώμιο. Από τις αραβικές χώρες λοιπόν έρχεται η πρώτη ύλη, δεν έχω τώρα εδώ άσπαστη, είναι αυτή. Την ζυγίζουμε, τη βάζουμε εδώ στη λεκάνη, προσθέτουμε και το ανάλογο άρωμα, το ζυμώνουμε για να σφίξει και
το βάζουμε σε ένα δίσκο. Το πατάμε καλά, το κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια και το περνάμε από αυτό το χειροκίνητο μηχάνημα για να γίνουν οι πίτες πιο λεπτές και πιο σφιχτές. Μετά τις παίρνουμε από εδώ, τις βάζουμε σε αυτό το μηχάνημα, τις κόβει από τη μια μεριά, τις παίρνουμε και τις κόβουμε στα βρωτά και μαζί με τη μαγνησία το ανακατεύουμε, το βάζουμε στους δίσκους για να ξεραθεί και εδώ στους δίσκους αυτούς τους αφήνουμε να ξεραθούν και όταν μας ζητήσουν τα στέλνουμε ή όταν έρχονται προσκυνητές εδώ αγοράζουν από εδώ. Αν είναι η ποσότητα μεγάλη, αν είναι για καταστήματα, η τιμή είναι λίγο διαφορετικότερη. Αλλά η τιμή όμως από εδώ όταν το πάρεις το λιβάνι και για τα σπίτια συμφέρει. Διότι εμείς το δίνουμε το λιβάνι αρκετά φθηνά πιστεύω και μαζί με τα μεταφορικά έρχεται αρκετά φθηνά. Όμως ο καθένας το προμηθεύεται από όπου θέλει. Το λιβάνι είναι το βασικό εργόχειρο πολλών κελιωτών. Ο χώρος αυτός θα αφιερωθεί στον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, που η χάρις του, ενώ υπήρχαν πολλές δυσκολίες, επέτρεψε να βγει το βιβλίο που έχει θεματική αναδιάταξη των κειμένων των ασκητικών του, τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει όπως έχουν στα βιβλιοπωλεία. Το βιβλίο όμως αυτό έχει τακτοποίηση των θεμάτων, αλλά είναι στη γλώσσα του Νικηφόρου Θεοτόκη, που δεν είναι και τόσο τρομερή, αλλά χρειάζεται λίγο αγάπη για τη γλώσσα μας, για τα ιδανικά μας, για τις αξίες μας. Αύριο, τι αύριο, ήδη το λένε οι ξένοι. Εμείς έχουμε τη γλώσσα σας, εμείς τον Πλάτωνά σας, τον Σοκράτη σας και τον Αριστοτέλη. Πώς καταντήσαμε νεοέλληνες έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Να αξιωθούμε λοιπόν να γίνει και η πρώτη Θεία Λειτουργία σε αυτή την Αγία Τράπεζα. Η πέτρα των εγγενείων βρίσκεται πάνω στη νέα Αγία Τράπεζα που την κάναμε πιο ελαφριά. Όπως σας είπα, για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, διότι εγώ δεν βρήκα ούτε
ένα δωμάτιο για να κάνω μια αρχή σε αυτό το κελί. Στην αρχή κοιμόμουν στην εκκλησία και όταν είδα να πέφτει ένας σοβάς μεγάλος, ενώ περίμενε να πέσει από κάπου αλλού, φοβήθηκα και έφυγα και είχα προλάβει να κάνω κάτι άλλο και έτσι μπόρεσα και συνέχισα σε αυτό το χώρο. Για να φτάσουμε λοιπόν εδώ που φτάσαμε, ξεκίνησα να κάνω λιβάνι και πριν από αρκετά χρόνια κάνω κυραλιφές και αρώματα, οθονικά αρώματα, κολόνιες όπως τα λέτε. Τα αρώματα των λιβανιών, αυτά που ταιριάζουν με κάποιους συνδυασμούς, τα κάνουμε αρώματα. Αυτό λέγεται ανδρικό, είναι συνδυασμός αρωμάτων. Οι κυραλιφές, ανανέωση δέρματος, που μου είπαν ότι βοήθησε αρκετούς και την προτιμούν. Κάποιος μου είπε ότι τον βοήθησε και στη Λεύκη. Ερεθνισμός, κνισμός ευαίσθητων περιοχών αιμορροίδες. Ακριβώς σε αυτό το χώρο, παλαιότερα ήταν η τραπεζαρία μας και στα πανηγύρια εδώ κάναμε την τράπεζα. Σε αυτό ακριβώς εδώ το χώρο μου είπε κάποιοι προσκυνητέ το εξής. Ήταν ένας γέρος που έκανε θαύματα με τη μαστίχα Χίου και πέρασαν κάποια χρόνια για να χαρώ κι εγώ τη μαστίχα Χίου και βοηθάει μαζί με τη λεβάντα που βάζω και στην φαγούρα πάρα πολύ των ευαισθητών περιοχών. Υπάρχει η κυραλιφή που λέγεται εκλεκτή, που θεράπευσε έγκαυμα και τρίτου βαθμού και αν μας ακούει ο αγαπητός φίλος Διονύσιος θα μαρτυρήσει περί του γεγονότος, διότι το τεπόζιτο στο οποίο δούλευε ως μηχανικός αυτοκινήτων άρπαξε φωτιά και ευτυχώς βρέθηκε ένας κύριος εκεί, πήρε το μπουφάν του, σκέπασε τα μαλλιά του και τώρα του έχει μείνει ένα πάρα πολύ μικρό σημαδάκι εδώ και ο φαρμακοποιός είπε δεν γνώρισα άλλη αληθή βιομηχανική που τόσο γρήγορα να επουλώσει τέτοια πληγή, τέτοιο έγκαυμα τρίτου βαθμού. Με τα φάρμακα μου ζητάνε κυραλιφή για έξεμα. Τα παιδάκια που βάζουν τα εμβόλια, με τα εμβόλια μάλλον, τα εμβόλια δημιουργούν φαγούρα και βάζουν στα παιδάκια τους την αληθή αυτή. Και ο πατήρ Θεοδόχος που είναι εδώ μαζί μου αρκετό καιρό προσπαθεί να συζήσει μαζί μου, βοηθήθηκε πάρα πολύ σε ένα δερματικό του πρόβλημα. Ευκάλυπτος ήτανε η κυραλιφή που πρώτη φορά έβαλα στο σώμα μου. Είχα στη Θεσσαλονίκη ένα ιεραποστολικό κατάστημα, το οποίο όμως το έκλεισα διότι ήρθε η οικονομική κρίση και δεν ήθελα και πολλές βαβούρες στο κεφάλι μου και εγώ. Την έδωσα για πρώτη φορά σε δύο κυρίες που πέρασαν από εδώ, που όπως μου είπανε, ο ένας ήταν βουλευτής της Γερμανίας και ο άλλος γιατρός. Τη χρησιμοποίησα σε μια πολύ δυνατή φαγούρα που είχα στη Θεσσαλονίκη από κουνούπια και ενώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ δεν κατάλαβα πότε κοιμήθηκα και όταν ξύπνησα είδα ότι οι φλίκτενες, οι φουσκάλες στα χέρια μου είχαν περάσει.
Και το δοκίμασα αυτό και άλλες φορές και άλλοι το δοκίμασαν. Και επειδή παλιότερα είχα 16 μελίσια, όταν με τσιμπούσαν οι μέλισσες, έβαζα ευκάλυπτο και μου περνούσε ο πόνος. Τα εθέρια έλαια πραγματικά είναι θαυματουργά. Και με τη χάρη του Θεού, τόσα χρόνια που δίνω κυραλιφές, δεν μου είπε κάποιος ότι είχα παρενέργεια. Ήμουνα 10 χρόνια σχεδόν στο νοσοκομείο της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Έδινα φάρμακα, έκανα ενδοφλέβειες ενέσεις, αντιμετώπισα κόμμα διαβητικό. Πολλές φορές έμενα μόνος και έτσι εξοικειώθηκα κι εγώ με την υγεία του σώματος και μπόρεσα και έκανα τις δοκιμές μου και δόξα τω Θεώ βοηθήθηκαν αρκετοί. Αυτό είναι ένα λαδάκι που έχει σπαθόλαδο, εθέρια έλαια και βοηθάει πολύ στους πόνους, τα πιασίματα που έχουμε στη μέση μας, εδώ από υγρασία, από ψήξεις, από ρεύματα, που υπάρχει και σε κυραλιφή και η κυραλιφή, όπως μου είπαν, βοήθησε πάρα πολλούς. Εκεί έχουμε κάποια βότανα, το λιβάνι και όπως σας είπα, τα αρώματα. Δυστυχώς η επιστήμη δεν έφτασε στο σημείο να μεταφέρει την ευωδία τηλεφωνικά και τηλεοπτικά. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ητίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού. Τα προϊόντα που διακινείτε, Πάτερ, πού μπορούν να τα βρουν οι πιστοί ή ενδιαφερόμενοι? Γιατί είναι προϊόντα αγνά, με παραδοσιακές συνταγές, το Αγίου Όρους. Υπάρχει στο διαδίκτυο ιστοσελίδα agiosgeorgiosfanerumenos.com agiosgeorgiosfanerumenos.com. Υπάρχει και η shop athonika.gr athonika.gr. Εκεί θα δει όλα τα προϊόντα και θα καθοδηγηθεί για να παραγγείλει αυτά που θέλει. Αν χρειαστεί κάποιο τηλέφωνο ή με email, και εγώ θα ανταποκριθώ με τη Γενική Ταχυδρομική. Τα ακούσατε, φίλες, φίλοι. Η βοήθεια η δική σας είναι ανάσα, αναπνοή στον αγώνα που κάνει για την ίδια την Ελλάδα, όχι μόνο για τη σωτηρία της δικής του ψυχής, ο πατέρας Ισαάκ, αλλά για όλο τον ελληνικό λαό. Ήθελα να επιπροσθέτως να πω και κάτι. Να μην βλέπει ο κόσμος. Ο κακοπροαίρετος μπορεί να βλέπει ό,τι θέλει. Το τι χρήμα παίρνουμε από τα λιβάνια, αλλά αν το βλέπει και αυτό, να βλέπει όμως και τα έξοδα του κελιού. Εδώ τώρα, για να κάνω αυτό το χώρο εδώ πέρα, εκκλησάκι του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, τι έξοδα που θα χρειαστούν. Θα μου πείτε, γιατί να το κάνω εκκλησάκι? Διότι εδώ υπάρχει Αγία Τράπεζα με πέτρες της Αγίας Τραπέζης που ήταν επάνω. Υποχρεωτικά πρέπει να κάνω Αγία Τράπεζα εδώ. Και θα πρέπει να μεταφερθεί το λιβάνι αυτό σε ένα χώρο που σχεδόν είναι έτοιμος. Αλλά και εκείνος ο χώρος όμως θέλει έξοδα. Εμείς βρήκαμε σε εκείνο το μέρος κάποιες τυχοποιίες και θέλαμε να τις κρατήσουμε, να τις διατηρήσουμε. Όπως και εδώ έξω υπάρχει μια διατηρηταία
ένα διατηρηταίο κομμάτι από το παλιό κτίριο του Χατζηγιώργηδων. Οπότε όλα αυτά εδώ πέρα τα έσοδα πηγαίνουν για τα έξοδα του κελιού. Αν εγώ εμφορούμε από τέτοια ιδανικά, εγώ το χαίρομαι για τον εαυτό μου. Υπέρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του πνευματικού ταξιδιού ζωής, ψυχής, πνεύματος, αισθάνομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να πω ένα ασύνερο ευχαριστώ στον άνθρωπο που εγκατέλειψε τα εγκόσμια σε παιδική ηλικία, τον πατέρα Ισάκ, και αφοσιώθηκε εδώ στο Χριστό, στην Παναγιά, στους Αγίους, στην Ορθοδοξία, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Άγιον Όρος, κάτω από τον ίσιο του Άθωνα, μέσα στην αγκαλιά της Παναγιάς. Όλα αυτά που ακούσατε είναι λέξεις ζυμωμένες μέσα από το καμίνι, όχι μόνο της μοναχικής, μοναστικής ζωής, αλλά της ίδιας της ζωής. Τα διδάγματα είναι πολλά. Η πνευματική ζύμωση είναι αυτή που πρέπει να μας αποσχολεί όλους. Αυτά που ανάφερε ο Πάτερ Ισάκ είναι η πεμπτουσία, είναι η κορύφωση της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι ο δρόμος προς την θέωση. Με λόγια καρδιάς και όχι λόγια, θα λέγαμε, αυστηρά καταδικαστικά για την αδυναμία του ανθρώπου να καταλάβει το έργο του Θεού, τη χάρη, τον παράδεισο, που ακόμα και αυτός βρίσκεται εδώ μπροστά μας, στην ίδια μας τη ζωή, στην καθημερινότητά μας, μας έδειξε το δρόμο πώς μπορεί η ψυχή μας να αλλάξει, η καρδιά μας να μαλακώσει, οι αγωνίες μας να μικραίνουν. Και πάνω απ' όλα, να μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του να γίνουμε μικροί θεοί, να έχουμε μέσα μας πάνω απ' όλα τις αξίες τις πανανθρώπινες, να έχουμε πάνω απ' όλα αγάπη για τον συνάνθρωπο, αγάπη μέσα από αυτόν και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Να ευχαριστήσω, Πάτερ μου, που μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ κοντά σου, να κάνουμε μέσα από δύσκολες συνθήκες αυτό το πνευματικό ταξίδι, να μας ταξιδέψεις πνευματικά, να μας δυναμώσεις όχι μόνο στο πνεύμα, αλλά στην ψυχή, ακόμα και στην ύλη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για μας αυτές τις ημέρες, να γνωρίσουμε αυτό τον τόσο ευλογημένο, ελληνικό, ορθόδοξο τόπο που λέγεται Άγιον Όρος. Και εγώ ευχαριστώ για την προσπάθειά σου αυτή και θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές πλέον ότι η ζωή συνεχίζεται. Όταν ήμουν μικρός έβλεπα ένα έργο που έλεγε «Η ζωή συνεχίζεται» και επειδή δεν τελειώνουν τα της ζωής, αν ο Θεός επιτρέψει να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα, τον διαδικτυακό, θα λέμε αρκετά με αγάπη εν αληθεία. Η αγάπη και η αλήθεια. Δύο αδελφές που μας οδηγούν στη σωτηρία. Ούτε αγαπολογίες, ούτε μόνο αλήθειες. Η αλήθεια χωρίς την αγάπη δεν σώζει. Η αγάπη χωρίς την αλήθεια καταντά αγαπολογία. Στο διαδίκτυο λοιπόν, στις ιστοσελίδες που έχω και ο κόσμος θα τις διαβάσει για να δει ποιες είναι, θα συνεχίσουμε τη ζωή.
Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου, ευχαριστώ και εσάς. Την ωραιότητον της Παρθενίας σου και το υπερλαμβρόν το He can.